προχωράμε τώρα στην άλλη πηγή. Στις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγώ τώρα θέτω το εξής ερώτημα. Γιατί ένας που έχει μία ασφάλιση σε μία ασφαλιστική εταιρεία και μπορεί να πάει σε ένα θεραπευτικό ίδρυμα με εξαίρετη ξενοδοχειακή υποδομή και εξοπλισμό να προτιμήσει να πάει σε ένα νοσοκομείο του ΕΣΥ. Γιατί να το πράξει αυτό? Άρα λοιπόν ερωτηματικό και στη δεύτερη πηγή. Και ερχόμαστε και στην τρίτη πηγή που είναι ο πολίτης. Δηλαδή να βάζει χρήματα από την τσέπη του. Ναι, αλλά μεσούσεις και προϊούσεις της οικονομικής κρίσης δεν μπορούν όλοι οι πολίτες να το πράξουν. Και αυτοί που μπορούν δεν θα ακολουθήσουν το δρόμο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουν, δόξα τω Θεώ, άλλες επιλογές και άλλους δρόμους να ακολουθήσουν. Άρα λοιπόν το ζήτημα που εμείς θέτουμε, κυρία Υπουργέ, είναι η εξεύρεση των πόρων που θα θεμελιώσουν το όλο οικοδόμημα που πάτε να στήσετε. Έρχομαι τώρα στο άλλο ερωτηματικό, στο άλλο λειτουργικό κενό. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Διαρωτάται ο πολίτης. Εγώ να σας πω τώρα, άκουσα πολύ, γιατί μετακινούμε με το τρένο και γινόταν μία συζήτηση, διαβάζω στην εφημερίδα δύο συνεπιβάτες, ότι θα αρχίσει να λειτουργεί ολοήμερο νοσοκομείο. Έκανε ένα σχόλιο, το οποίο σας το μεταφέρω αυτούσιο. Ότι μα τα νοσοκομεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω υποστελέχωσης στην πρωινή βάρδια. Το απογευματινό μας μάρανε. Σας το μεταφέρω όπως ακριβώς το άκουσα. Άρα λοιπόν, ερώτημα. Όταν έχουμε νοσοκομεία υποστελεχωμένα με ιατρικό προσωπικό που καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια, με νοσηλευτικό προσωπικό που επίσης καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια και με τη φιλοτιμία αυτών των ομάδων του παραϊατρικού, νοσηλευτικού, ιατρικού, δυναμικού λειτουργούν τα νοσοκομεία μας, δεν είναι ένας φιλόδοξος στόχος να θέλουμε να λειτουργούν πάρα πολύ καλά τα νοσοκομεία μας και το απόγευμα, ώστε να έχουμε μια ολοήμερη λειτουργία? Είναι ένα ερώτημα αυτό το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το άλλο. Ξέρετε, έλαβα ένα mail από ένα γιατρό, ο οποίος μου είπε το εξής. Εμείς, κύριε Ροντούλη, γιατρή του ΕΣΥ, απασχολούμεθα 250 ώρες, αναφέρεται στον τακτικό χρόνο εργασίας και στον εφημεριακό χρόνο εργασίας μαζί, απασχολούμεθα περίπου 250 ώρες το μήνα. Με αυτό το σύστημα που εισάγει η κυβέρνηση θα προστεθούν και άλλες 50. Μιλάμε λοιπόν για ένα σύνολο περίπου 300 ωρών μηνιαίως. Ποιος άνθρωπος αντέχει αυτό το εξοδοτικό πρόγραμμα, κύριε Υπουργέ? Περί αυτού πρόκειται. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει και ένα σύνδρομο που εμφανίζεται στον ιατρικό κόσμο. Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Το burnout σύνδρομο, όπως ονομάζεται. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ τώρα έχουμε επίσης ένα άλλο πρόβλημα, ένα άλλο λειτουργικό κενό. Και βεβαίως πώς θα θεμελιώσετε το σύστημα αυτό όσον αφορά το προσωπικό, τη λειτουργία του προσωπικού, πάνω σε δύο πράγματα. Στην υπεροριακή απασχόληση είναι το ένα και στην πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Και εγώ σας ρωτώ τώρα, ποιος νοσηλευτής, ποια νοσηλεύτρια θα λειτουργήσει σωστά υπεροριακά με 3 ευρώ την ώρα και δεν θα προτιμήσει την οικογενειακή του γαλήνη, ηρεμία ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά έχει να κάνει, οποιαδήποτε άλλη απασχόληση? Ή πώς θα λειτουργεί αυτός ο επικουρικός γιατρός που θα προσλάβετε όταν μένει με την αμφιβολία του εάν τον άλλο μήνα θα πληρωθεί, και θα πληρωθεί εάν δεηθεί ο χι φορέας κοινωνικής ασφάλισης να δώσει τα χρήματα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα λοιπόν πώς θα λειτουργήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Να λοιπόν τα λειτουργικά κενά. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την ανοχή σας. Το τέταρτο και μεγάλο λειτουργικό κενό που εμείς βλέπουμε, κύριε Υπουργέ, είναι ο εξοπλισμός. Είπαμε για τους πόρους, είπαμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είπαμε για το ανθρώπινο δυναμικό. Να δούμε και τον εξοπλισμό. Το πρόβλημα και αυτό που χαλάει τις προθέσεις σας, κύριε Υπουργέ.
είναι ότι ο εξοπλισμός του ΕΣΥ είναι είτε ανύπαρκτος, είτε πεπαλαιωμένος. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, για 30 δεύτερα να δώσω τα εξής στοιχεία. Τα έχω μπροστά μου, κύριε Υπουργέ, από μελέτη. Τα 2/3 των αξονικών τομογράφων βρίσκονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία και μόλις το 1/3 στο ΕΣΥ. Από τους συνολικά 381 αξονικούς τομογράφους που διαθέτει η χώρα, οι 257 βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα και μόνο οι 164 στο δημόσιο, που όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι και περασμένης τεχνολογίας, το σχόλιο δικό μου. Μαγνητική τομογράφη, τα ίδια και χειρότερα. Από τους συνολικά 244 που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια, οι 211 είναι σε ιδιωτικά κέντρα και μόνο οι 33 στο δημόσιο τομέα. Το πρόβλημα λοιπόν, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι, τελείωσε κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ότι χρόνο με το χρόνο, και αυτό δεν είναι δική σας προσωπική ευθύνη ή της σημερινής κυβέρνησης, χρόνο με το χρόνο το ΕΣΥ απαξιώνονταν και τεχνολογικά, τη στιγμή που ο ιδιωτικός τομέας ανθούσε. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε λέγοντας ότι, κύριε Υπουργέ, καλές είναι οι προθέσεις, αλλά όπως λένε και οι φίλοι μας Αγγλοσάξονες, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με αγαθές προθέσεις. Εμείς ευχόμεθα να αποφύγετε αυτόν τον δρόμο της κολάσεως και πράγματι ο σχεδιασμός σας να επιτύχει. Αλλά και εσείς πρέπει να αναγνωρίσετε, τουλάχιστον από κάποιες πλευρές της αντιπολιτεύσεως, την βούληση της συνδρομής που έχουν, διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα επισήμανσης λειτουργικών κενών, το τονίζω, προκειμένου να συνεισφέρομαι και στην προσπάθεια που γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ.